Όχι στην ανάδειξη του πηγαδιού που ήρθε στην επιφάνεια μετά τις πρώτες εργασίες ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Κοζάνης, είπε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα αμφίροπη ψηφοφορία που ακολούθησε. Κόντρα στη θετική εξήγηση των Δημάρχων Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστα Δεσποτίδη για την τροποποίηση της εφιστάμινης μελέτης και την ανάδειξη του πηγαδιού, η κατασκευή του οποίου χρονολογείται στις αρχές του 20ου αιώνα, ψήφισαν 16 δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, ενώ υπέρ ψήφισαν 14. Αξίζει να σημειωθεί πως η μελετική ομάδα του έργου της ανάπλασης της πλατείας προέκρινε τη μη ανάδειξη του πηγαδιού και τη διατήρηση της υπάρχουσας μελέτης με το σκεπτικό πως τυχόν τροποποίηση θα δημιουργούσε προβλήματα στην όλη κατασκευή. Ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης έκλεινε υπέρ της εισήγησης Δεσποτίδη, ενώ αντίθετα ο πρώην Δήμαρχος Κινίνη, επικεφαλής της Μείζωνος Αντιπολίτευσης Λάζαρος Μαλούτας, υπέρ της θέσης των μελετών. Υπάρχει πρόταση του αντιδημάρχου που λέει ότι πρέπει να ενσωματωθεί στην πλατεία, υπάρχει πρόταση των μελετητών η οποία λέει ότι δεν πρέπει να ενσωματωθεί γιατί θα αλλοιωθεί η μελέτη. Εγώ θεωρώ ότι και τις δύο, επειδή μίλησα και με τον Δήμαρχο, το συζητήσαμε και σαν παράταξη, και οι δύο προτάσεις έχουν τα στοιχεία τους και τα επιχείρηματά τους. Εδώ έλεγα ότι ο κάθε σύμβουλος θα κληθεί να τοποθετηθεί και να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι θέμα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι θέμα. Ναι, θα έρχεται σαν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να πάρει μια απόφαση. Θέλουμε μια δημοκρατική νομιμοποίηση, έτσι, γιατί δεν θέλουμε κάτι να το επιβάλλουμε. Είναι μια απόφαση ο κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, ανάλογα με την και δική του οπτική, γιατί είναι και λίγο υποκειμενικά όλα αυτά. Θα τοποθετηθεί. Ο Δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος εκφράζεται ως. Όχι. Εγώ συμφωνώ με τον αντιδήμαρχο, για να σου πω την αλήθεια. αλλά ξέρετε, επειδή είναι και υποκειμενικά όλα αυτά, μπορεί κάποιος συνάδελφος να έχει άλλη άποψη. Δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία εδώ. Εμείς φροντίσαμε, όταν μας είχαμε ένα πηγάδι να αντιμετωπίσουμε, στο προάβλιο χώρο της αρχαιολογικής συλλογής επί της οδού Δημοκρατίας και Φων Κοζάνη στο κτίριο εκεί πέρα, να το διατηρήσουμε και να είναι και μάλιστα είναι λειτουργία. Δηλαδή μπορεί κάποιος να αντλήσει νερό από εκεί. Στην πλατεία είναι άλλο πράγμα. Στην πλατεία έτσι δεν ξέρω κατά πόσο θα χαλάει την ασυνέχεια της πλατείας. Πραγματικά δεν έχω από νωρίτερα διαμορφωμένη άποψη. Περιμένω να δω εικόνες, να δω την ακριβή θέση που είναι και αναλόγως να εκφράσουμε άποψη.